για περισσότερο από δύο μήνε. Ο σεσημασμένο αλλοδαπό βρισκόταν σε ασφικτικό κλειό από τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου που περίμενε την επόμενη κίνησή του για να απλώσει τα δίχτυα τη. Χθε το πρωί έπεσε στα χέρια των αστυνομικών και μαζί του ένα μεγάλο φορτίο ηρωίνη έτοιμο να πολλαπλασιαστεί και να διοχετευτεί στι πιάτσε των τοξικομανών. Ο κατηγορούμενο που θεωρείται προσωπο στο εμπόριο σκληρών ναρκωτικών στην Κρήτη διατηρούσε ισχυρέ διασυνδέσει με βαρόνου τη ηρωίνη στην Αττική. Εκεί από όπου προμηθευόταν τα ναρκωτικά που διακινούσε. Σύμφωνα με πληροφορίε, μάλιστα, οι ελληνικέ διοκτικέ αρχέ τον εντοπίζουν στο πελατολόγιο τη εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την ποσότητα μαμούθ με ηρωίνη, η οποία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε διαμέρισμα κοντά στο σταθμό Λαρίση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί τη διώξη ναρκωτικών Ηρακλείου που τον παρακολουθούσαν ήταν σίγουροι ότι θα αναζητούσε άμεσα νέο προμηθευτή. Πριν από 20 μέρε έφυγε από το Ηράκλειο μαζί με τη σύντροφό του για να επιστρέψει όπω αποδείχτηκε φορτωμένο. Η γυναίκα επέστρεψε μία ημέρα νωρίτερα. Ω προπομπό και ακολούθως ο κατηγορούμενο έφτασε χθε το πρωί στο Ηράκλειο με πλοίο τη γραμμή και το αυτοκίνητό του μέσα στο οποίο υπήρχε το φορτίο τη ηρωίνη που αγόρασε στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί τη δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του στι Γούρνε. Αργά χθε το μεσημέρι, όταν βγήκε από το διαμέρισμα και πήγε στο αυτοκίνητο, τον έπιασαν στα πράσα με τη σακούλα η οποία περιείχε τα ναρκωτικά. Πρόκειται για 2,40 κιλά γραμμάρια ηρωίνη που ήταν συσκευασμένοι αριστοτεχνικά. Τα έξι τούβλα των ναρκωτικών ήταν βουτυγμένα σε γράσο και εμποτισμένα με άρωμα σε μια προσπάθεια να μην εντοπίζονται από σκύλου ανιχνευτέ. Στη διάρκεια τη έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά ζυγαριά ακριβία αλλά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ο βασικό κατηγορούμενος έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν με ένα βράχο ηρωίνη. Η ηρωίνη με τι προσμίξει που επιδέχεται εκτιμάται ότι θα έφτανε σε τελικό βάρο στα τρία κιλά, ενώ από την πώληση τη ιδράστε.